Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Σε απόγνωση βρίσκεται ο Στάθης, καθώς δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός πως κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου του έχασε τη ζωή του ένα νέο κορίτσι. Οι τύψεις τον κυριεύουν και οι προσπάθειες των οικείων του να τον παρηγορήσουν περισσότερο τον εξαγριώνουν, παρά τον καθησυχάζουν. Κλείνεται στο σπίτι ενώ τη χαριστική βολή στην ψυχολογία του, την δίνει μια επίσκεψη της μητέρας του μικρού κοριτσιού. Η δυστυχισμένη μάνα ανοίγει τα φιλοκάρδια της στο Στάθη λέγοντάς του ότι η κόρη της έπεσε στις ρόδες του αυτοκινήτου του κάνοντας απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Στάθης νιώθει ανακούφιση αλλά το άψυχο σώμα της νεκρής Αλεξίας τον στοιχειώνει. Αν και απαλλάσσεται από τυχόν ευθύνες για το τροχαίο αυτοκινητιστικό δυστύχημα, εξακολουθεί να φοβάται να πιάσει ξανά το τιμόνι. Η φοβία του Στάθη γίνεται πιο έντονη και προσπαθώντας να ανέβει στη μηχανή τον πιάνει κρίση πανικού. Ένα ατύχημα όμως με το μωρό της Βασιλικής τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει την φοβία του και να ξαναπιάσει το τιμόνι. Η Βασιλική και ο Στάθης πηγαίνουν τη μικρή Στελίτσα επηγόντως στο νοσοκομείο και η αγωνία τους μεγαλώνει. Όσο και αν ο Ισίδωρος προσπαθεί να συνετίσει την Ιουλία για τις σπασμωδικές αντιδράσεις της απέναντι στην αρετή, τα λόγια του πέφτουν στο κενό. Ο Ισίδωρος καλεί την Αμαλία στο σπίτι για φαγητό και ο Μάνος δεν χάνει την ευκαιρία να του κάνει πλάκα. Η Ιουλία την ίδια ώρα θέλει να αποδώσει φόρο τιμής στη Μυρτάλη και βρίσκει έναν τρόπο να το κάνει μέσω του Ιδρύματος. Η Αθηνά προσπαθεί να ξεκλειδώσει την Φιλιό και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, αλλά το μικρό κορίτσι παλεύει με τους δαίμονες του. Η Αθηνά φεύγει εσπευσμένα για το Σούνιο προκειμένου να προλάβει τα γενέθλια της Μαρίας. Ακολουθεί και η Χάιδο που δεν θέλει να την αφήσει μόνη παρά τις γκρίνιες του Λικούργου. Η Μαρία χαίρεται πολύ με την έκπληξη της Αθηνάς και της Χάιδος και οι γυναίκες περνούν πολύ ωραία στο Σούνιο. Ο Λικούργος όμως δεν περνάει καθόλου καλά, μόνο στη Μάνη και τα παράπονα του εκνευρίζουν την Χάιδο. Ο Πότης προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει στην Άννα πως αισθάνεται. Εκείνη οργανώνει την επόμενη μουσική βραδιά πυρετοδός. Εκείνος είναι αποφασισμένος εκείνη τη βραδιά να της αφιερώσει ένα τραγούδι όλο νόημα. Η μουσική βραδιά στο καφενείο είναι γεγονός και η αρετή επιφυλάσσει μία έκπληξη σε όλους και περισσότερο στο Στάθη. Η Ασπασία αποφασίζει να μην πάει στη μουσική βραδιά γιατί μαθαίνει ότι θα είναι εκεί και ο Δημοσθένης. Καλεί όμως τον Ορέστη σπίτι της για να φάνε μαζί και να μιλήσουν. Ο Φίλιππος περνάει δύσκολα στο στρατό και μια νέα κρίση ζήλιας δεν θα αργήσει να κάνει την εμφάνισή της. Η Βασιλική όμως αυτή τη φορά δεν θα ανεχτεί τις προσβολές του, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να έρθει σε ρήξη. Λίγο αργότερα ο Φίλιππος της κάνει ερωτική εξομολόγηση και αυτό ηρεμεί τα πνεύματα στη σχέση τους. Παράλληλα η Αντωνία έξαλλη εισβάλλει στο μαγαζί της αρετής και τα κάνει όλα άνω κάτω, ενώ η Αλκμίνη ντρέπεται πολύ για αυτό που συμβαίνει. Η Αναστασία, η οποία είναι μόνη της στο σπίτι της Αθηνάς, καλεί τον Αποστόλη για φαγητό, αλλά η βραδιά δεν εξελίσσεται όπως την περιμένουν. Η Αρετή βρίσκει την ευκαιρία να επιτεθεί δημοσίως στο Δημοσθένη επειδή παράτησε την Ασπασία, βγάζοντας έτσι και τα δικά της αποθυμένα. Μία συνάντηση του Μιλτιάδη με τη Βασιλική και ένα τηλεφώνημα που θα ακολουθήσει δείχνουν πως εκείνος κάτι κρύβει για την οικογένεια Στεφανέα. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!